Αυτό έχει να κάνει με την Γουμένησα, επειδή ξεκίνησε από εκεί, αλλά ας κριθεί στην πορεία εάν αυτό το αίτημα έχει να κάνει μόνο με τη Γουμένησα ή με το σύνολο του Δήμου. Το αίτημα αυτό αφορά, το πρόβλημα αυτό αφορά το σύνολο του Δήμου. Δεν θα σας κάνω ούτε παρατήρηση, ούτε μου πέφτει λόγος, θα το κρίνουν εδώ οι συνδημότες που ακούνε και οι σύμβουλοι που θα τοποθετηθούν. Μία πολύ μικρή εισαγωγή και ιστορική αναδρομή. Γιατί αντέδρασε η Γουμένησα και γιατί αναγκάζομαι να το κάνω. Θα είναι πολύ σύντομο. Διότι ο κύριος Δήμαρχος με κατηγόρησε δημοσίως έτσι ευθέως ότι παρανομώ. Θα σας εκθέσω πολύ απλά τα γεγονότα να μου πείτε εσείς μετά στην τοποθέτησή σας ή οποιοδήποτε άλλος αν παρανομήσαμε. Ήρθε στη Γουμένησα εκεί που είχαμε 50 ευρώ ετησίως περίπου τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης και είχε συμφωνηθεί εδώ ότι θα είναι κάτω από 80 ευρώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαφνικά είδαμε λογαριασμούς οι οποίοι αγγίζουν και έχω και παραδείγματα εδώ τα 320 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, τα 250, τα 220, πάρα πολλά. Αυτή η αντίδραση, ήρθε, ο κόσμος όλος αυτός ήρθε στον πρόεδρο και παραπονέθηκε. Ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση. Και τι κάναμε? Πολύ απλά κάλεσα την δημοτική κοινότητα σε συνεδρίαση και λέω αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε αφού έχω μαζέψει και κάποια στοιχεία? Η πρώτη αντίδραση ήταν να κάνουμε μία ανακοίνωση και να καλέσουμε τον κόσμο όχι να μην πληρώσει όπως κατηγορούμαστε το νερό. Να μην πληρώσει προσωρινά έως ότου γίνει αυτή η έρευνα για την ορθότητα των τιμολογήσεων και ενός 80% που κατά την άποψή μας και μέσα από την τεκμηρίωση που εμείς θα κάνουμε νομίζουμε ότι είναι παράνομο και είπαμε αργότερα θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση. Αυτό αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν είναι καθόλου παράνομο. Επίσης στη Δημοτική Κοινότητα απεφασίστη να ζητηθεί μία παράταση έως τέλη Μαρτίου από τη στιγμή και αυτό με επίσημο χαρτί, έτσι με αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Από τη στιγμή που προέκυψε πρόβλημα. Προέκυψε πρόβλημα όμως. Τη στιγμή που ο Δήμος Παιωνίας λέει οι μεγάλοι λογαριασμοί να μην πληρωθούν μετά από όλη αυτή την αναστάτωση και θα επανελεχθούν ρολόγια κτλ. Σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα, ότι πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι τέλη Μαρτίου. Επίσης αποφασίστηκε να καλέσουμε με τα στοιχεία που έχουμε και να κάνουμε ένα συμβούλιο με τις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Γουμένησας, του πρώην Καπολιστριακού Δήμου. Καλέσαμε τον κόσμο εκεί, εγώ είπα αυτά που πίστευα ότι έπρεπε να πω, αλλά δεν τους έβαλα σε άλλα διλήμματα. Εγώ επικεντρώθηκα στα λάθη και στο 80% που κατά την άποψή μας είναι παράνομο. Τι είναι όμως το 80%? Υπάρχει ένας νόμος, ο 1069 του 80, του 1980, ο οποίος λέει, είναι πολύ μικρός, άρθρο 11 κτλ. Ειδικό τέλος δια την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ιδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αυτό το βάζει σαν τίτλο. Προσέξτε, είναι σημαντικά, σαν τίτλο. Και λέει, πρώτον, επιβάλλεται υπέρ των κατά τα διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθισωμένων επιχειρήσεων προς το σκοπό μελέτης κατασκευής και επεκτάσεως έργων ιδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετία από τις 1 Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεών των έτους πρόσθετων ειδικών τέλος υπολογιζόμενο το ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της επιχείρησης. Αυτό ίσχυε για μία δεκαετία, κύριε Πρόεδρε. Πέρασε η δεκαετία, αναγκάστηκε η πολιτεία για να κρατήσει σε ισχύ, προσέξτε, για να κρατήσει σε ισχύ αυτό που έλεγε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει 10 χρόνια κτλ. Να κάνει μία νομοθετική ρύθμιση, είναι ο νόμος 265 του 92, το άρθρο R κτλ. Και τι λέει? Παρατείνεται για μία δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους. Δηλαδή και εσείς που έχετε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη, δεν συμπλήρωσαν δεκαετία, σας παρατείνουμε άλλη μία δεκαετία. Δηλαδή υπήρχε αναγκαιότητα
να υπάρξει και δεύτερη δεκαετία. Τελείωσε η δεκαετία. Μπαίνει πάλι η πολιτεία και λέει άλλη μία νομοθετική ρύθμιση. Παρατείνεται για μία δεκαετία από την κατά την περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσφυγου ειδικού τέλους. Τι γίνεται τώρα με αυτά εδώ με τις τρεις δεκαετίες, μία ο αρχικός νόμος και δύο μετά. Ο τίτλος λέει για επέκταση, για έργα, για κατασκευές. Ο τίτλος. Και από εκεί και μετά λέει συμπληρώστε και 10 χρόνια εσείς που έχετε, γιατί πρέπει να υλοποιήσετε αυτά τα πράγματα. Απευθύνθηκα στο ΙΝΚΑ, Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, το οποίο τι μας λέει, ότι το ειδικό τέλος 80%, αυτά θα σας τα δώσω κύριε Πρόεδρε για τα πρακτικά σας. Το ειδικό τέλος 80% της αξίας του νερού, αφού επίσημα δεν έχει δοθεί παράταση με νομοθετική ρύθμιση, είναι παράνομο. Και σε μία άλλη παράγραφο λέει και η ενεργοποίησή του ήταν στην ευχέρεια των Δήμων. Όποιος είχε την εντύπωση ότι ήταν υποχρεωτική, φαντάζομαι ότι πλανάται. Έχουμε, για να δούμε τώρα, πρέπει να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει να λάβουμε υπόψη μας το τι μας είπε το ΙΝΚΑ. Έχουμε για τα θέματα των κημητηρίων μία απόφαση στην οποία είναι εισηγητής ο κύριος Χιονίδης και λέει στη συνέχεια τόνισε ότι ο συνήγορος του πολίτη με αυτό το έγγραφό του μετά από καταγγελίες πολιτών ζήτησε την αναπροσαρμογή των τελών κημητηρίων έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφοροποίηση στις χρεώσεις δημοτών κτλ. Που σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή παίρνει υπόψη της ανεξάρτητες αρχές όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη και προφανώς το ΙΝΚΑ δεν διαφέρει κατά πολύ από αυτούς εδώ. Έχουμε την ΔΕΙΑ Αγρινίου, η οποία καταργήθηκε. Βέβαια αυτή με έναν δικό τους τρόπο, βάλαμε ένα ανάλογο τέλος στην ίδρυυση, αλλά δείχνει ότι ο νόμος δεν είναι ότι δεν μπορείτε να καταργήσετε το 80%. Έχουμε επίσης το ΙΝΚΑ που καταγγέλει στον πύργο και λέει ότι και εδώ αυτό το τέλος είναι παράνομο. Έχουμε τελευταία μία τοποθέτηση ενός βουλευτού, Θανάσης Νταβλούρος της Αχαΐας, βουλευτής, ο οποίος έθεσε το θέμα στο κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί ακούστηκαν εδώ διάφορα, λέει θα αδειάσουμε τον Αλήρη, ελάτε να δείτε πώς θα τον αδειάσουμε, από εδώ πληροφορίες, από εκεί πληροφορίες, λες και αν αδειάσουν τον Αλήρη θα αδειάσουν, δεν θα αδειάσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό όμως, ο κύριος Νταβλούρος λέει το εξής, αφού κάνει επερώτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Λέει, έπειτα από δύο συνεχείς δεκαετής ανανεώσεις του η πολιτεία απεφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα νομοθετική πρόβλεψη παράτασης επιβολής του εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που όλοι βιώνουμε με αντιστάθμισμα, ερχόμαστε στον τίτλο του 80 που έλεγε έργα, κατασκευές κτλ. Με αντιστάθμισμα την ένταξη των έργων των ΔΕΙΑ στο ΕΣΠΑ προβλέφθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση της συμμετοχής τους για τα έργα που πραγματοποιούν εφόσον αυτά τα εντάσσουν στο ΕΣΠΑ. Επίσης, ο ίδιος λέει κάτι πολύ σημαντικό και το καταθέτει στο Εθνικό Κοινοβούλιο, παρακαλώ. Αλλά πολλές ΔΕΙΑ εξακολουθούν να το επιβάλλουν είτε καταχρηστικά ενσωματώνοντάς το στην πραγματική αξία του ύδατος, είτε με την απόφαση ότι δεν έχει λήξει το χρονικό, ερχόμαστε σε αυτό που θέλετε να ισχυριστείτε, ότι δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα επιβολής του, είτε με την αιτιολογία ότι με τη συγχώνευση των υφισταμένων ΔΕΙΑ λαμβάνει χώρα σύσταση νέας ΔΕΙΑ και το θεωρεί πρόφαση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το θεωρεί πρόφαση. Ποια είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Είναι εδώ κύριοι. Το βάλαν ακριβώς για αυτό τον λόγο, επειδή ο λαός δεν αντέχει πλέον άλλα βάρη και επειδή αυτό είναι ένα πρόσθετο βάρος πολύ μεγάλο, ιδίως στην δική μας την περιοχή η οποία είναι ευπαθής, έχει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έβαλε αυτό το πράγμα, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με την φιλοσοφία ότι δεν ανανεώσαμε, προσέξτε τώρα, μην πάμε σε νομικίστικες ερμηνείες, υπήρχε η αναγκαιότητα δύο φορές
να ανανεωθεί το δεκάχρονο. Όταν δεν ανανεώνεται για τρίτη, πάει να πει ότι τελειώνει αυτή η φιλοσοφία. Έρχεται και ο βουλευτής, ο οποίος λέει, εμείς όμως τι κάνανε, επειδή δεν θα τα εισπράτετε από εκεί ενδεχομένως, όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε, όσοι έχετε ευαισθησία κοινωνική, τότε λέμε ότι αυτά όλα τα εντάσσουμε μέσα στο ΕΣΠΑ. Το 80% τι είναι όμως? Το νερό, η αξία του νερού στα κυβικά μέτρα είναι με 13% ΦΠΑ. Το 80% έχει 23% ΦΠΑ και βγαίνει με μαθηματική ακρίβεια 98,4, που σημαίνει ότι αυτόματα διπλασιάζεται το ποσό το οποίο πλήρωνε ο πολυκαστρινός το 13 παράνομα και δεν έπρεπε να το πληρώσει, το πληρώναν οι άλλες περιοχές και η Γουμένισσα τώρα αντέδρασε, αλλά καλύπτει, αντιλαμβάνεστε όλοι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, εσείς θα κρίνετε αν αυτό είναι θέμα της Γουμένισσας ή όχι, καλύπτει τον όλον τον Δήμο, διότι αυτές τις δύσκολες περιόδους πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Επίσης, γίνεται και κάτι ακόμη. Βρήκαν τρόπο εδώ από τα 50 κυβικά πάγιο και τα λοιπά, αρχίζουν και χρεώνουν. Και βγαίνει ένας λογαριασμός με 269 κυβικά, 215 ευρώ. 215. Εάν δεχτούμε αυτό που άκουγα και στους διαδρόμους, κύριε Πρόεδρε, ότι ξέρεις αυτά θα συμψηφιστούν και θα συμψηφιστούν. Αυτός 3 χρόνια δεν πρέπει να πληρώσει καθόλου νερό. Αν το δεχτούμε έτσι. Αν πάλι δεχτούμε ότι τα 215 επιμερίστηκαν από το εξάμηνο που μετρήθηκαν, σημαίνει ότι θα του έρθουν άλλα 3215. Θα διαλέξετε εσείς τι σας εξυπηρετεί. Εάν όμως αυτό έβγαινε, προσέξτε, και έχουμε και μαθηματικούς εδώ. Κύριε Αλήρη, για να μην μιλάμε υποθετικά, θέλετε καλύτερα να ακούσετε τι πραγματικά ισχύει. Κύριε Πρόεδρε, από το Γενικό Διευθυντή. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ φήμωση, τελειώνω. Δεν αργώ πολύ. Δύο παραδείγματα. Όχι. Με συγχωρείτε πολύ, δεν είναι υποθετικά. Δύο παραδείγματα φέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να ακουστούν. Και ποια είναι η πρότασή σας, να λοιπόν, θα σας πω και την πρόταση. Τρία τρίμηνα, όπως τα στείλατε τώρα, επί 18,75 που έβγαινε, μας έβγαιναν 56 ευρώ και κάτι. Μετράτε το τέταρτο τρίμηνο, προσθέτετε αυτό και την διαφορά στα κυβικά μέτρα πάνω από τα 200 κυβικά, την κοστολογείτε. Σας πληροφορώ, το 215 και 50 θα έβγαινε 90,87. Αυτό είναι μια, κατά την άποψή μου, βάζοντας έχω πολλά τέτοια παραδείγματα, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ ο οποίος εμφανίστηκε με 288 κυβικά, που σημαίνει κάθε μέρα τους χειμερινούς μήνες ξόδευε 1 τόνο την ημέρα και 20 κιλά νερό. Λοιπόν, επίσης έχουμε άλλους οι οποίοι ξοδεύανε 2.990, 3 και 18 και πάει λέγοντας. Πέρα από αυτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να το άλλο. Να δούμε λιγάκι. Τελειώνω. Ο δικός σου λογαριασμός σπίτσας πόσο είναι? Λοιπόν, ο δικός μου είναι μόνο 19. Ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω. Όταν κάποια στιγμή... Παρακαλώ ησυχία. Με αυτό, με φωνές δεν μπορεί να κληρηθεί ούτε η διαδικασία, ούτε να κάνουμε κουβέντα. Ολοκληρώνω. Δεν αρνήθηκα σε κανένα για να μην να πει την άποψή του. Σας παρακαλώ πολύ. Θα προχωρήσουμε. 80% είναι παράνομο. 80%. Κύριε Αλήρη, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Μόνο να πω ότι, επειδή το ξέρετε κι εσείς, ο παππούς ο Τριαντάφυλλος ξόδευε 3 τόνους την ημέρα το χειμώνα. Και το τελευταίο που ήθελα να πω και κλείνω με αυτό, ζήτησα από την ΔΕΙΑ να μου πει πόσα άτομα εργάζονται, τι κοστολόγιο έχουν αυτοί, πόσο πληρώνονται μισθούς, τι εισφορές έχουν στα ταμεία τους κτλ. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Το προσωπικό της ΔΕΙΑ είναι ένα άτομο αορίστου χρόνου. Ένα άτομο αορίστου χρόνου. Διευθυντής. Και ο οποίος είναι γενικός διευθυντής.
μου θυμίζει εμένα με αυτό που θα πω τώρα παρακάτω και ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, μου θυμίζει στρατηγό χωρίς στράτευμα. Ένα άτομο κτλ. Και έχουμε και διοικητικό συμβούλιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, 15 άτομα με πρόγραμμα ΟΑΕΔ. 4 με πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ και κατά περίπτωση λέει 10 με 30 εξωτερικούς συνεργάτες. Οι οποίοι εξωτερικοί συνεργάτες μας στοιχίζουν 293.000 ευρώ, το άλλο δεν μας ενδιαφέρει τι στοιχίζει. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το 80% σε μια τέτοια δημοτική επιχείρηση, τη στιγμή που νομιμοποιούμεθα μέσα από αυτά που σας διάβασα τουλάχιστον, δεν ξέρω ποιος πείθεται, ποιος δεν πείθεται, το 80% είναι πέρα και πέρα παράνομο, κύριε Πρόεδρε. Και κλείνω λέγοντας ότι η Δημοτική Ενότητα Γουμένης σας, και θέλω να πιστεύω τώρα άτυπα αλλά ηθικά εκπροσωπεί το σύνολο του Δήμου, ζητάμε να γίνει ψηφοφορία. Και αν τυχόν δεν προχωρήσει σε αυτά η Δημοτική Κοινότητα Γουμένης σας, σε αυτό που είμαι εξουσιοδοτημένος να πω είναι ότι θα κινηθούμε νομικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Μικελάκη, θέλει να τη διαβάσω. Στο πλαίσιο των ανωτέρων και επί του πρώτου υποερωτήματος επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι ο χρόνος λήξης επιβολής του ειδικού τέλους 80% συνδέεται άμεσα με τον χρόνο σύστασης της ΔΕΙΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει λήξει και η τρίτη δεκαετία, ενώ σε άλλες το τέλος συνεχίζει να επιβάλλεται μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας αναπερίπτωση δεκαετίας. Αυτό και μόνο πιστεύω ότι δίνει την απάντηση σε αυτό το οποίο ισχυρίζεστε. Δηλαδή ο κύριος Ναυλούρος πήρε αυτή την απάντηση από τον Υπουργό. Την αμφισβητείτε ή την παρακάψατε εσκεμμένα. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το σας είχα... παρακαλώ πολύ, κύριε Αλήρη. Κύριε Αλήρη, όση ώρα σας ακούσαμε 10 λεπτά δεν σας διέκουσε κανένας. Αφήστε τον κύριο Αναστασιάδη να δώσει τις απαντήσεις να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα πούμε μετά κάποιο. Σας παρακαλώ πολύ. Ας πούμε λίγο με τη σειρά τι σημαίνει με το 80% του οποίου είναι και το ουσιαστικό θέμα από ό,τι κατάλαβα. Το 80% για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει επιβάλλεται σε εφαρμογή το άρθρο 11 του νόμου 1069 του 80 από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους της συστάσεως μιας ΔΕΙΑ. Η σύσταση μιας ΔΕΙΑ δεν έγινε το 80 για όλες. Μπορεί να είναι το 80, το 85, το 90, το 2003 η ΔΕΙΑ Αξιούπολης και ούτω καθεξής. Επομένως, η δεκαετία αρχίζει να μετράει από τη σύσταση, από την 1η του Γενάρη, του επομένου έτους της σύστασης της επιχείρησης. Η ΔΕΙΑ Αξιούπολης, την οποία ήμουν διευθυντής για 8 περίπου χρόνια, συστάθηκε το 2002 και από το 2003 άρχισε να εφαρμόζεται το 80%. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Εάν δεν το προέβλεπε, δεν το εφαρμόζανε. Ο σκοπός, είπατε, ποιος είναι και τον οποίο επιβάλλεται. Και να σας πω ότι το όριο αυτό με τις δύο παρατάσεις για τη ΔΕΙΑ Αξιούπολης και κατ' επέκταση για τη ΔΕΙΑ Παιωνίας λύγει το 2032. Έχουμε ακόμα. Είπα ότι ο βουλευτής έθεσε το θέμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Μόνο σε αυτό αναφέρθηκα, ότι έθεσε το θέμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιέφερε να παρουσιάσω ούτε απαντήσεις ούτε τίποτε. Και είπα ότι αφού στο Εθνικό Κοινοβούλιο μπαίνει το θέμα, με ποια λογική δεν μπορεί να μπει εδώ. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Έχουμε το ΙΝΚΑ που, όπως είδατε, το συνήγορο του πολίτη υπόψη σας λέει, και η ενεργοποίησή του, το έχετε στα πρακτικά σας κύριε Πρόεδρε, και η ενεργοποίησή του ήταν στην ευχέρεια των Δήμων. Άρα αυτό που λέει ο κ. Αναστασιάδης δεν ευσταθεί, δεν υποχρεώνει κανείς να βάλει το 80%. Και να πω και κάτι ακόμη για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι εταιρείες εκεί και το τετράμινο πληρώνουν 36 ευρώ που έχουν και κέρδος. Και τώρα και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έχουν ελαττώσει την απέτηση του Δήμου. Και εμείς εδώ φτάσαμε σε μια επαρχιακή πόλη που τη μαστίζει ανεργία να έχουμε 300 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνήγορος του πολίτη δεν ενόχλησε μόνο το Δήμο.
έκανε έγγραφο και στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη, η οποία ελέγχει τις αποφάσεις και μας γνώρισε η περιφέρεια με τη σειρά της ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα τέλη ταυτιασμού κλπ. Η περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση ελέγχει τις αποφάσεις περί νομιμότητας κτλ. Το Δήμο και όχι ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη είναι η αρχή στην οποία απευθύνεται ο Δημότης, καταθέτει το πρόβλημά του και παίρνει τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιωλίδη. Τότε έχω διαβάσει τα ονόματα των πολιτών που θέλω να το πω. Διατήρησα πρόεδρο από το 1995 μέχρι το 1982. Το ιερό τη Οικουμένησα το έφερα εγώ. Δεν χρέωσα μια δραχμή έξοδα παραστάσεων στο εξωτερικό των Αθηνών. Θα πάμε όλα την τέχνη. Το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ τώρα νερό να πληρώνουμε 5 φορές παραπάνω από τον πολίτη που δημιουργεί το νερό. Γιατί εμείς δεν πήγαμε δάινο να πληρώνουμε σαν την Αξιούπολη και σαν τον Πουλίκαστρο και σαν τον Εύρωπο να πληρώνουμε 7 τώρα χρωστάνε. Εμείς πήγαμε ένα δάκι μικρό, κάναμε ένα νερό με οικονομία. Νερό δώσαμε στη Γερκόνα που αρνείται ο πρόεδρος τώρα εδώ. Εγώ έδωσα νερό με ψήφο. Ωραία, ωραία. Νερό δώσαμε στο Στάθη, νερό δώσαμε στη Γρήμα. Το νερό το έκανα εγώ. Εντάξει. Τώρα έχετε, με βάλαμε ένα 10 ρολόγια. Ο κύριος διευθυντής, 10 ρολόγια, τα γράμματα έχω εδώ. Δεν με αφήσει να πάω στον κυρία. Γιατί στον κυρία έχω. 10 ρολόγια. Ο ρολόγια, εγώ στο κτίριο, η νίκη του. Το δεσταγείο έχω πληρώσει τα ρολόγια. Τα αποδείξα. Γιατί δεν χρώω σήμερα. Οι φορείς πήρουνε. Σήμερα τα χρώω. Τώρα το διορθώσουν πήρε γιο του καθαρά. Πρώτο. Τώρα, εμένα μου χρέωνουν ένα νερό 100 ευρώ. Ένα νερό, 80 ευρώ. Ένα νερό, 130 ευρώ. Το τρίμηνο. Επί 4 τρίμηνα πόσο θα είναι. Ένα άλλο πράγμα. Διατέλεσε ο πρόεδρος. Το νερό ήταν αντιπροσωπικά τέλειο. Δεν μπορούσα να βάλω εμείς πάνω από 30 ευρώ μέσα. Τότε. Τώρα ερχόμαστε και είμαστε όλοι στο πόδι ξανά και διαμαρτύρονται και εμένα. Λάθος. Διότι ο Οικουμένης δεν έχει, δεν χρωστάει δάνειο. Βρήκαμε έναν τρόπο, το χαρίσαμε το δάνειο. Και δάνειο δεν πήραμε λεφτά 500 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια βγήκε το νερό. Και δεν χρώστηκε μια δραχμή έξοδα. Μια δραχμή έξοδα δεν χρώστηκε πουθενά. Απ' την τσέπη, το ευχαριστώ. Το έχω σας δώσει. Τώρα, για αυτό το πράγμα, διαμαρτύρουμε και για τον κύριο διευθυντή που λέει ότι με τον νόμο, ο νόμος
αντιπολιτικές δεν είναι. Τα αντιπολιτικές ότι ο Οικουμένης έχει 1.300 ομολόγια, άρχισα εγώ, τώρα έχω γίνει 1.500 ομολόγια. Από 500 μέσα κάνουν 750.000. Ένα εκατομμύριο. Πού θα τα πάρει τα αντιπολιτικές, αφού δεν έχει έξοδα. Πού πάνε τα λεφτά, τα χρέη του Δημάρχου του, τα χρέη του εξωπόρου, τα χρέη του Ευρώπου. Ο Οικουμένης δεν χρωστάει λεφτά. Να δίνει το παραπονό. Εγώ, ευχαριστώ πολύ. Αρχικώς, να ανακαθώ στον κύριο Δήμαρχο. Είμαι δήμαρχε. Στις 30 Δεκάτου 2012, ευτυχώς υπάρχουν τα ντοκουμέντα του βίντεο και εκεί σε όνομα τελείως. Κάνετε μία εισαγωγή στην, ως πρόεδρος τότε της ΔΕΙΑΠ και αναφέρεστε ότι το τέλος για τη Γουμένησα και το Δήμο Γουμένησα για το 2013 θα κυμαίνεται στο 69,74 ευρώ. Και μάλιστα τονίζεται ότι αυτό δεν είναι το τελικό ποσό, χωρίς καμία άλλη προσάρτηση. Το βίντεο είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει. Στις 20 Δεκάτου 2012 κάνετε νέο διοικητικό συμβούλιο με διάφορα θέματα, στα οποία τίθεται εκ νέου το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΙΑ. Και σε μία ερώτηση που κάνει ο κύριος Δραγανίδη προς τον κύριο Σαμαρά, τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Σαμαρά, που ήταν τότε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζει αυτός ότι βεβαίως χωρίς το 80% θα είναι το 69,74 ευρώ. Εκεί λοιπόν μένουμε οι κάτοικοι της Γουμένησας. Εσείς όμως δεν σταματάτε εκεί. Κάνετε και νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 24 πρώτου του 2013. Και εκεί, λείπει ο Δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται απότομα η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΠ, επιτάδειγμα, η οποία περιλαμβάνει τα τιμολόγια τα οποία έχουμε λάβει τώρα. Το απαράδεκτο λοιπόν που το βρίσκω εγώ και οι συντοπίτες μου, στη Γουμένησα και στις όμορες περιοχές. Δεν ενημερωνόμαστε ποτέ και από κανέναν για οτιδήποτε σκοπεύετε να κάνετε. Μας αφήνετε στο έλεος. Αρχίζετε και χρεώνετε με το κυβικό νερού τη στιγμή που δεν μας έχετε ενημερώσει. Όλοι έχουμε μείνει ότι θα χρεωθεί με πάγιο, το οποίο απότομα έχει ανέβει στα 75 ευρώ. Εκεί μένουμε. Έρχεται λοιπόν τώρα η εταιρεία ΔΕΙΑΠ αρχές του 2014 και τολμάει να χρεώσει τι. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, είμαστε σοβαροί. Τη στιγμή που δεν μας έχουν ενημερώσει καν από ποιο ποσό ξεκίνησαν, από ποιον αριθμό του ορολογιού ξεκίνησαν και τέλος πάντων πότε μέτρησαν το τελικό ποσό, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, κύριε Αναστασιάδη, έλεγα. Έχουμε περιπτώσεις αμέτρητες στη Κάρπη και στη Γουμένησα, όπου άνθρωποι οι οποίοι αποτελούνται από ένα μέρος η οικογένεια χρεώνονται εξοντοτικά ποσά. Αυτό, κύριε Αναστασία, δεν θα έρθουμε εμείς προσωπικά σε εσάς να σας παρακαλέσουμε να μας το ακυρώσετε. Θέλουμε από τον Δήμαρχο απόφαση, πολιτική και μάλιστα για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Γουμένησης. Σταθείτε στο ύψος σας. Αυτό το πράγμα δεν είναι σοβαρό. Μας είπατε ότι θα είναι για το 13 πάλι. Σταθείτε, ψηφίστε το αυτό. Για το 14, κάντε όποια τιμολογιακή πολιτική θέλετε. Ενημερώστε τον κόσμο. Το νερό είναι κοινωνικό άγαθο. Συμφωνούμε να περιοριστεί η σπατάλη. Δεν μπορείτε όμως να έρχεστε ένα χρόνο μετά να μας εξοντώνετε. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και την επιβολή του 0,40 σε χρεώσεις για τους κήπους. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Αναστασιάδη, και οι υπόλοιποι εδώ δημοτικοί σύμβουλοι, ένα χωριό σαν την Κάρπη ή και επίσης ηγουμένη σε ημιωρινό χωριό, με τι ασχολίες να ασχοληθεί τη στιγμή που θεωρείται ότι το 0,40 για τους κήπους είναι λογική τιμή από το πρώτο κυβικό? Δηλαδή, θα χρεωνόμαστε τις ντομάτες και τα κουράκια μας με εξοντοτικά ποσά? Μπράβο, ευχαριστούμε να είναι έτσι το πράγμα. Κύριε Δήμαρχε, σας σέβομαι. Πολλές φορές έχω έρθει σε αντίδραση μαζί σας. Όμως, σταθείτε στο ύψος αυτού που είχατε πει ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Για το 2013 δεν μπορεί να ισχύσει κάτι άλλο από ένα πάγιο των 75 ευρώ. Μην μας στέλνετε όλους στην ΤΕΙΑ. Είναι απαράδεκτο και υποτιμητικό να πηγαίνω εγώ στον κύριο Αναστασιάδη. Μπράβο. Διότι η συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε ένα διευθυντή μια υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
τραγουδισμούς. Τι σημαίνει. Και έλα. Έλα. Αν δεν μπορείς. Κοίτα συγγνώμη. Από αυτούς τους ανθρώπους που σε διορίζανε. Τι έγινε. Τι. Να τους χαίρεσαι, Δημαρχέ! Να τους χαίρεσαι! Και εσύ! Δεν συμπεριφορά αυτή! Είναι συμπεριφορά! Είναι συμπεριφορά! Πρώτα κατά πίσω του συμπούτου! Εγώ ζητάω συγγνώμη! Εγώ ζητάω συγγνώμη, πρόεδρε! Να ζητήσει από τον πρώτο συγγνώμη! Εσάς με μηνιώνει! Καθίστε κάτω! Να απαντήσω λίγο στον κύριο που είπε για την Θεσσαλονίκη που έρχεται το νερό από την Αραβίσο. Συμφωνούμε ότι έρχεται από την Αραβίσο, αλλά να σας πω ότι ο κόστος λειτουργίας στην ΕΙΑΠ είναι το 1/10 του κόστος λειτουργίας της ΕΙΑΠ. Γιατί η Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα έχει δύο πολυκατοικίες από 10-20 διαμέρισματα κάθε μία και εισπράττει τα πενταπλάσια από ό,τι η ΕΙΑΠ που έχει ένα σπίτι κάθε 50 μέτρα. Αν δεν επανέλθετε στην τάξη, λυπούμε να θα προχωρήσει τη διακοπή του Συμβουλίου. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο κουβέντα. Καλός ή κακός, δεν αρέσουν σε κάποιους κάποιες απόψεις, σε κάποιους άλλους κάποιες άλλες, αλλά καλός ή κακός αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας. Να έχουμε διαφορά απόψεων. Τι να κάνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, να επανέλθετε τώρα στην τάξη, να κυλήσουμε χωρά τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Το λόγο, κύριε Κουλίνα. Κύριε Πουλίνα, σας παρακαλώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιτουρίδης, ο πρόεδρος της ΕΙΑ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους δημότες, τους δημοτικούς συμβούλους, τους πρόεδρους. Λοιπόν, προηγουμένως παραθέθηκα, τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη από τους δημότες εδώ του Δήμου Παιωνίας που με είδαν έτσι νευριασμένο. Δεν έπρεπε να παραδεχθώ και τι να κάνω στις διαλογές του καθενός. Εγώ, επειδή θα συζητήσω, θα πάρουν το λόγο και οι δημοτικοί σύμβουλοι μετά και οι αρχηγοί των παρατάξεων, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Να βάλουμε μία βάση στη συζήτηση. Θέλουμε. Εγώ και το Χρήστο εδώ που με λέει έρημα αντίστοιχη. Λοιπόν. Όχι, να πούμε τα πράγματα. Δύο πραγματάκια. Κύριε Τσιτουρίδη, συνεχίζετε. Κάτσε ρε πρόεδρε. Εδώ είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Θέλουμε ή δεν θέλουμε η χρέωση του νερού να είναι βάση κλίμακας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το δίκαιο. Δεν γίνεται ένας να καταναλώνει 50 κυβικά το χρόνο, ο άλλος να καταναλώνει 1000 και να πληρώνουν το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το δίκαιο. Γι' αυτό το ψηφίσαμε και ομόφωνα την προηγούμενη φορά. Όχι ομόφωνα, βέβαια. Όχι ομόφωνα. Άρα το τηλέφωνο του Ράκου. Όχι ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία. Όχι Γιώργο. Εσείς μεταξύζετε τα πλειοψηφία. Όχι Γιώργο. Δεν μπορείτε συνδεδεύοντα. Θα πάρεις το λόγο μετά Γιώργο. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Και θα πεις την άποψή σου. Λοιπόν, και θα πεις την άποψή σου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή χρέωση. Αναλόγως την κατανάλωση να πληρώνει και ο καταναλωτής. Γιατί όπως είπα, 50 κυβικά κατανάλωση ο ένας, 1000 ο άλλος, δεν γίνεται να πληρώνουν το ίδιο. Δεν το θεωρώ σωστό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Δεν γίνεται σωστό. Αυτό γιατί το κάνουμε. Γιατί προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα. Θέλουμε να περιορίσουμε τη σπατάλη του νερού. Δεν γίνεται σε ειδικά στους ορεινούς οικισμούς πάνω. Αυτός που είναι στο χαμηλότερο σημείο του οικισμού να έχει νερό, να έχει και μισό στρέμμα μπαξέ. Ο άλλος που είναι στο υψηλότερο και να κάνει σπατάλη νερού. Ο άλλος να είναι στο υψηλότερο σημείο και να μην έχει νερό να κάνει μπάνιο. Γι' αυτό γίνεται η κλιμακωτή αυτή. Κατανάλωση, η χρέωση, για να υπάρχει μια σωστή κατανάλωση στο νερό, να μην γίνεται σπατάλι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Αυτά.